Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε? Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για αγαπημένα και όχι μόνο για αγαπημένα του Ιανουαρίου που μας πέρασε αλλά και του Δεκεμβρίου του 15, του προηγούμενου χρόνου γιατί δεν είχα κάνει τότε αγαπημένα και έχω κάποια πραγματάκια που θέλω να σας δείξω. Δεν ήθελα να μην σας τα δείξω, οπότε θα είναι μαζί αγαπημένα Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου. Ο Ιανουάριος πέρασε υπερβολικά γρήγορο, στο μεγαλύτερο του μέρος ήμουνα στην Κρήτη, αλλά εντάξει, έχω αρκετά αγαπημένα να σας δείξω, έχω και περιποίησεις και μακιγιάζ, οπότε πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε και θα σας τα λέω μπερδεμένα. Το πρώτο μου αγαπημένο, το οποίο το χρησιμοποίησα και τους 2 μήνες, είναι ένα μισελέρ νεράκι, είναι από Messinian Spa, που είναι ελληνική εταιρεία, οπότε την αγαπάμε λίγο παραπάνω. Είναι ένα μισελάρ λοσιόν που είναι μέσα με αγγούρι και αλόι, οπότε είναι πάρα πολύ και δροσερό και ενυδατικό. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ εμένα, πέρα ότι έχει αντλία, την οποία λατρεύω, με βολεύει πάρα πολύ, μυρίζει πικραμύγδαλο σε μένα. Δεν μου μυρίζει ούτε τα γκούρι ούτε αλόι, μου μυρίζει πικραμύγδαλο, αλλά ελαφριά. Δηλαδή, άμα δεν σας αρέσει πολύ, δεν είναι αυτό το έντονο, σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο να βρούμε τα Messinian Spa, ειδικά το μισελέρ νεράκι. Εγώ το είχα βρει σε ένα μαγαζί στην πλατεία Ναυαρίνου. Θα σας έχω από κάτω το link της εταιρείας που λέει σε ποια καταστήματα είναι διαθέσιμα, ώστε να βρείτε κάποιον σας βολεύει. Εμένα πάντως αυτό μου άρεσε, μου φάνηκε πολύ απαλό και ενυδατικό για την επιδερμίδα μου. Αυτό που εγώ ζητάω τώρα, γιατί η ξηροδερμία έχει φτάσει στα βάνη. Και είναι χωρίς παραμπένς, χωρίς αρώματα, χωρίς χρωστικές, χωρίς σαπούνι και όλα τα σχετικά. Μου άρεσε πολύ και η τιμή του, αν θυμάμαι καλά, ήταν 6-6,5 ευρώ. Κάπου εκεί ήτανε. Και έχει μέσα 300 ml, οπότε έχει μια πολύ καλή ποσότητα. Σίγουρα θα το ξαναπάρω στο μέλλον, μου άρεσε πολύ. Δεν με έτσουζε, όλα πάρα πολύ ωραία μαζί του και μου άρεσε πολύ και η συσκευασία με την αντλία. Θα συνεχίσω με κάτι με μακιγιάζ, το οποίο έλειωσα μέσα στον Ιανουάριο. Δεν παίζει να μην χρησιμοποίησα πέρα από 2-3 φορές κάποια άλλη παλέτα. Την είχα και απλά μόνο αυτή χρησιμοποιούσα και έλαβα και πολλά κομπλιμέντα για τα χρώματά της. Λοιπόν, είναι η υπέροχη από The Balm Nude Nude Volume 2. Είναι η δεύτερη που είχαν βγάλει, εγώ την πρώτη δεν την έχω. Αλλά τη συγκεκριμένη μου άρεσε πάρα πολύ. Την είχα δει την πρώτη συγκεκριμένη, την είχα πάρει από τη Beauty την έκθεση. Την άλλη την είχα δει, απλά μου θύμισε κάποια από τις Naked, οπότε λέω όχι, οπότε λέω ας πάω σε αυτήν τη δεύτερη. Η εξκευασία είναι φανταστική, θα σκρύψω τώρα τον καθρέφτη. Αλλά δείτε εδώ είναι με τα αγόρια, έχει υπέροχες αποχρώσεις, τις έχω λατρέψει. Έχω να σας πω ότι ακόμα και τις πιο μα... οι περισσότερες, όχι, δεν είναι οι περισσότερες με σήμερ, αλλά έχει και 2-3 ματ, έχει κάποια σάτιν και έχει και κάποιες που είναι με σήμερ. Καλά, σήμερ, εγώ φοράω σήμερ. Αλλά και η συγκεκριμένη που είναι matte, αυτή η καφέ, είναι εκπληκτική. Είναι για ένα σβήσιμο, για να κάνεις το... και το blending και όλα. Είναι τέλεια με οτιδήποτε και αν φοράς, είναι μια πάρα πολύ ωραία απόχρωση. Και μου αρέσουν πολύ και αυτές οι δύο κάτω. Και έχει και διάφορα χαρακτηριστικά αντρών, θα τα έλεγα. Λέει fit, firm, friendly, fine, funny και όλα τα F. Λοιπόν, είναι μια υπέροχη παλέτα. Και νομίζω ότι αν έχετε δυνατότητα να πάτε στην έκθεση, είχε πάρα πολύ καλή τιμή. Δηλαδή, νομίζω ότι την πήρε 23-25 ευρώ. Ενώ κανονικά όπου μπορείτε να τη βρείτε έχει πάνω από 30. Οπότε, αν έχετε κάποιον γνωστό ή αν θα πάτε στην έκθεση την επόμενη που θα γίνει, σίγουρα να την τσεκάρετε. Είναι πολύ ωραία παλέτα και αξίζει. Μ' αρέσει και η συσκευασία τη. Εντάξει, είναι χάρτινη θα μου πει, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ. Και είναι έτσι και vintage. Υπέροχη. Θα συνεχίσω με κάτι άλλο που ξέρατε ότι θα το δείτε στα αγαπημένα του μήνα. Σας το είχα πει στο προηγούμενο haul που είχα κάνει, που αν δεν το είδατε φυσικά, επειδή θα είναι ένα από τα λιγοστά haul όπως έχω αποφασίσει αυτό το χρόνο, θα σας το έχω από κάτω ή κάπου εδώ για να το δείτε. Επόμενο λοιπόν αγαπημένο είναι από Body Shop το Foam Facing Facial Wash. Λέει ότι είναι μέσα με 98% φυσικά συστατικά και τα σχετικά. Λέει ότι είναι για να ενώνει το δέρμα και για απαλότητα. Εμένα με ενθουσιάζει γιατί είναι αφρός. Είναι στον πρωινό μου καθαρισμό, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Εμένα γενικά μου αρέσει πολύ οτιδήποτε καθαριστικά σε μορφή αφρού για το πρωί. Αισθάνομαι έτσι ότι με ξυπνάνε, ότι με αναζωογονούν. Αυτό. Και
Σας είχα πει και στο hall ότι το πρώτο ποτέ καθαριστικό που είχα πάει ήταν από τη L'Oréal Ένας Αφρός και ίσως γι' αυτό και το έχω συνδέσει και τα αγαπάω τόσο πολύ. Τα θεωρώ και πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, γιατί αφαιρούν ό,τι έχω. Το συγκεκριμένο φυσικά είναι χωρίς πάραμες, χωρίς σιλικόνη. Έχει την αντλία του που βγαίνει αφρός. Δεν θυμάμαι καθόλου τι μήνα σας πω, πάντως είναι στα 150 ml. Είναι πάρα πολύ απαλό με το δέρμα. Εγώ τώρα αυτή την περίοδο με την πολύ ξηροδερμία ψάχνω κάτι που να μην με ερεθίζει καθόλου, να είναι πάρα πάρα πολύ απαλό, οπότε το συγκεκριμένο μου αρέσει πολύ. Λέω να ξαναπάω σε καλλιντικά πίσω. Τα μαλλιά μου σήμερα δεν ξέρω τι πάθαν και δεν στρώνουν. Okay. Κάτι το οποίο το έχω αρκετό καιρό, αλλά δεν του έδωσα τη δέουσα αγάπη και προσοχή. Τώρα όμως που το δέρμα μου είναι πολύ ξηρό και δεν είναι καθόλου λαμπερό, το έβγαλα από το σιρτάρι, άρχισα να το χρησιμοποιώ και ξετρελάθηκα μαζί του. Είναι από την εταιρεία Hourglass. Εγώ το είχα πάρει online από κάποιο site. Είναι μία παλέτα που έχει τις τρεις πολύ πολύ γνωστές πούδρες της εταιρείας. Έχει μέσα το Dim Light, λογικά είναι αυτό. Έχει στη μέση το Incandescent Light και το Radiant Light. Αυτό. Λοιπόν, εγώ κάνω συνδυασμό και από τα τρία με ένα πινέλο και το απλώνω σε όλο το πρόσωπο ως κανονική πούδρα. Δεν δίνει μάτι αποτέλεσμα φυσικά, δίνει έτσι ένα λαμπερό αποτέλεσμα, αυτό που εγώ ζητάω τώρα, ειδικά που είναι χειμώνας και είναι και φυδατωμένη πολύ επιδερμίδα μου και δίνει την κατάλληλη λάμψη που χρειάζεται, δεν είσαι δισκοπάλα σε καμία περίπτωση. Τη μεσαία απόχρωση κάποιες φορές τη χρησιμοποιώ και ως highlighter στα ζυγωματικά και είναι ένα πολύ διακριτικό, πολύ ωραίο highlighter. Αλλά ο συνδυασμός και των τριών αποχρώσεων εμένα μου δίνει την πολύ ωραία φωτεινότητα που χρειάζομαι στο δέρμα, όχι λάμψη, φωτεινότητα θα έλεγα. Και κάνει τα make-up να φαίνονται πιο ζωντανά και πιο φυσικά. Λοιπόν, τη φοράω και τώρα, δεν ξέρω αν βλέπετε κάποια διαφορά ιδιαίτερη, αλλά θεωρώ ότι θα τη χρησιμοποιήσω πάρα πάρα πολύ τώρα τους κρύους μήνες. Ο συνδυασμός τους μου αρέσει τρομερά σαν απόχρωση. Δίνει ένα πολύ ωραίο ψεγάδι στο αποτέλεσμα, θα έλεγα για μένα. Και σίγουρα είναι μια πολύ πολύ ακριβή παλέτα, αλλά από το να έπαιρνα κάποια μεμονωμένη, θεωρώ ότι αξίζει πολύ περισσότερο η παλέτα και έχουν βγάλει και με τα ρούς, απλά, εντάξει, είπαμε, δεν αγοράζω αυτό το χρόνο. Σας έχω αρκετά πραγματάκια γι' αυτό, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι 2 μήνες μαζί, οπότε το επόμενο θα είναι κάτι που υπέκυψα και εγώ, το έχετε δει από πάρα πάρα πολλά άτομα στο YouTube, δεν θα σας πω, δεν θα σας κουράσω πολύ, δεν θα σας πω πολλά λόγια. Είναι από η μάσκαρα από Too Faced, η Better Than Sex μάσκαρα, με αυτό το φοβερό και εκπληκτικό όνομα, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Την έχω σε mini size, την είχε η Κατερίνα και μου έλεγε τα καλύτερα και λέω okay, πρέπει να τη δοκιμάσω. Και τη δοκίμασα φυσικά και έμεινα καταενθουσιασμένη. Είναι μια εκπληκτική μάσκαρα, βέβαια εμένα δεν ξέρω, ίσως έτυχε στο μπουκαλάκι. Νιώθω ότι είναι λίγο ξερή, εκτός αν είναι έτσι η σύστασή της. Εδώ έχω αρχίσει ότι νιώθω ότι αρχίζει και ξεραίνεται παρότι την έχω ανοιχτή γύρω στον 1 μήνα και κάτι, γύρω στον 1,5 μήνα. Αλλά δίνει όγκο, δίνει μήκος, δίνει καμπύλη, δίνει τα πάντα όλα. Δίνει αυτό που εγώ θέλω, τα πάντα, να φαίνονται σε ψεύτικες φλεφαρίδες. Και σίγουρα όταν μου τελειώσουν κάποιες που έχω θα πάω να την αγοράσω γιατί είναι εκπληκτική. Σίγουρα θα την έβαζα μέσα στις top 5 μάσκαρα που έχω δοκιμάσει ποτέ. Και η κανονικό μέγεθος, επειδή είχαμε πάει μαζί με την Κατερίνα, ξέρω ότι με την έκσταση που έχουν συνήθως τα Too Faced βγαίνει στα 19 ευρώ. Λοιπόν, αυτό και συνεχίζω με 2 skincare προϊόντα και θα κλείσω με ένα με καλλιντικά. Το ένα είναι η κρέμα ματιών από την Dafne, όπως λέγεται. Είναι η Ideal Resource, η Anti-Dark Circle Eye Illuminator. Εμένα αυτό που με ενθουσιάζει φυσικά στην αρχή και που ήθελα να την πάρω είναι αυτό το μεταλλικό στόμα που έχει πουδροσίζει πάρα πάρα πολύ τα μάτια. Έχω την αίσθηση ότι σας το έχω δείξει και σε άλλα αγαπημένα, αλλά τη φόρεσα πάρα πολύ τους 2 μήνες, οπότε ακόμη και να σας έχω δείξει τι αξίζει να είναι και σε αυτά τα αγαπημένα. Είναι στα 15 ml φυσικά. Έχει έτσι μια πορτοκαλί θα έλεγα. Κυρτρινό πορτοκαλί. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τις μέρες που δεν θέλω έτσι να μ' ακουμπάει το μεταλλικό παίρνω μια μικρή ποσότητα και το κάνω τα μποναριστά στα μάτια και μου αρέσει πάρα πολύ. Τη χρησιμοποιώ για πρωί γιατί απορροφάται πολύ γρήγορα. Για το βράδυ φυσικά έχω την αγαπημένη από κύλιση με αβοκάντο, λατρεία. Αλλά έχω δει ότι μου ενυδατώνει πολύ ωραία την περιοχή και ότι βοηθάει όντως τους μαύρους κύκλους. Και αυτό ζητάω από μια κρέμα, όχι μια πλήνη ζάτωση, κάτι παραπάνω. Έχουμε και μια ηλικία. Και
Μου άρεσε και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μία από τις πολύ πολύ καλές κρέμες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Μπορεί να τη βρείτε και σε προσφορά σε κάποιο online φαρμακείο για παράδειγμα. Τσεκάρετε την. Για το τελευταίο skincare προϊόν, είναι κάτι μικρούλι θα το δείτε. Είναι αυτό εδώ το δειγματάκι. Είναι από την εταιρεία Kiehl's. Είναι το Daily Reviving Concentrate Serum, νομίζω. Είναι ένα λαδάκι oil βασικά. Είχα 3 τέτοια. Γενικά η Kiehl's ξέρετε ότι είναι πολύ απρόχειρη. Απλόχερη σαν εταιρεία στα δείγματα που δίνει και μου αρέσει πολύ αυτό. Είχα 3 τέτοια, οπότε χρησιμοποίησα, θες ελάχιστη ποσότητα. Είναι ένα πρωινό λαδάκι, έτσι έχει προωθηθεί. Εντάξει, θα το χρησιμοποιήσω μια χαρά και για βράδυ, το οποίο μυρίζει τέλεια. Μυρίζει υπέροχα, εντάξει, ακόμα μυρίζει συσκευασία. Δεν ξέρω τι έχει μέσα, αλλά μυρίζει τέλεια, μυρίζει πορτοκάλι, οπότε σε ξυπνάει κιόλα το πρωί και είναι πάρα πάρα πολύ ενυδατικό. Αυτό που εγώ χρειάζομαι τώρα το πρωί, που μπλένομαι, βάζω τις κρέμες, βάζω το λαδάκι και μετά θα φάω το πρωινό, θα ντυθώ, οπότε αυτό έχει ήδη απορροφηθεί και μετά θα βαφτώ κανονικά. Παρότι είχα μικρές ποσότητες, ήταν 3 που το καθένα είναι από 2 ml, μου έφτασε γιατί θες ελάχιστη ποσότητα, μυρίζει εκπληκτικά, δίνει τέλεια ενυδάτωση και αν δεν είχα άλλο πρωινό λαδάκι από Σάρα Τσάπαν, θα είχα πάει να τα αγοράσω σίγουρα. Οπότε μπράβο στην Kiehl's. Όσο δεν μ' αρέσει ο βραδινός ωρός στο Midnight Recovery, μου άρεσε αυτός ο πρωινός. Και θα κλείσω με πραγματάκια που έχω να σας δείξω, γιατί έχω και κάποια μη πραγματάκια να σας πω. Με ένα προϊόν φυσικά για τα χείλια. Είναι από Sephora. Είναι, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Α, το Rouge Infusion. Ήταν σε ένα σετάκι αν είχατε δει, που είχα πάρει από το eBay με διάφορα αγαπημένα Sephora favorites από την Αμερική. Είναι στην απόχρωση 10 Red Essence. Θεωρούσα ότι δεν θα με κολλάκευε αυτή η απόχρωση, αλλά όσο τη φοράω τόσο πιο πολύ μου αρέσει, είναι ένα φοβερό κεραμιδί. Λοιπόν, δείτε το, φαίνεται νομίζω λίγο παραπάνω κόκκινο ίσως, αλλά είναι ένα τέλειο κεραμιδί. Δεν έχει καλή απόδοση, αλλά δεν είναι αυτό το φοβερό και τρομερό, δηλαδή μπορείς να βάλεις και διαστρώσεις, αλλά εγώ δεν θέλω κάποιες μέρες την έντονη απόδοση, θέλω έτσι ένα ελαφρύ κεραμιδί χρωματάκι στα χείλια. Και αυτό είναι τέλειο, μου άρεσε, είναι σταθερό, αλλά φεύγει, εντάξει, μετά από λίγη ώρα. Δεν είναι το full σταθερό, είναι όμως σταθερό όσο πρέπει και φεύγει πολύ ομοιόμορφα. Αυτό έχω να το αναγνωρίσω. Δεν φεύγει αυτό το άσχημο να κάνει κομματάκι οτιδήποτε. Φεύγει πάρα πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω αυτά υπάρχουν ακόμα στα Sephora. Δεν ξέρω, έχω καιρό να πατήσω εκεί μέσα. Για ευνόητους λόγους. Οπότε νομίζω ότι θα τα βρείτε κιόλας. Πείτε μου αν τα έχετε δει πρόσφατα. Να ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω αν θα πάω να πάρω όλες τις αποχρώσεις. Πάντως η συγκεκριμένη απόχρωση είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το 10. Αυτά ήταν όλα τα αγαπημένα που είχα να σας δείξω ως πράγματα. Από εκεί και πέρα έχω να σας μιλήσω για μία ταινία που την είδα το Δεκέμβρη και μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά έχω καιρό να δω ταινίες, νομίζω. Βλέπω σειρές φυσικά. Ταινία λοιπόν είναι πιο παλιά, δεν είναι κάποια πρόσφατη. Είναι το Woman in Gold. Είναι γυναίκα από χρυσό, κάπως έτσι νομίζω μεταφράζεται. Είναι με την Ellen Miller, την οποία είναι εξαιρετική φυσικά, η οποία την αγαπώ. Είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, μιλάει για τέχνη και για έναν πίνακα ουσιαστικά που διεκδικεί, που είναι ουσιαστικά που απεικονίζει τη θεία της και τα σχετικά. Αν την έχετε δει, θέλω να μου πείτε αν σας άρεσε όσο μου άρεσε εμένα. Μιλάει λίγο για την εποχή που ήταν ο διωγμός των Εβραίων και όλα τα σχετικά και επειδή εγώ πρόσφατα είχα διαβάσει και ένα βιβλίο, το Διόρροφο στη Τσιμισκή, που μιλούσε για τη Θεσσαλονίκη και το διωγμό των Εβραίων, ήρθε και η ταινία και μου έδεσε πολύ ωραία την ιστορία. Θα σας τη στείλω σίγουρα. Δεν είναι κάτι, ούτε περιπέτεια, ούτε είναι, θα την έλεγα, μια ιστορικοκοινωνική ταινία. Μιλάει και για τέχνη, μιλάει πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσε, δείτε την αν θέλετε και πείτε μου τη γνώμη σας από κάτω. Και μετά, αυτό που έχω να σας μιλήσω είναι για κάποια, για την Κρήτη. Αν τυχόν είστε από Κρήτη ή αν τυχόν έχετε σκοπό να πάτε κάποια στιγμή στην Κρήτη, να επισκεφτείτε την Ουτοπία το μαγαζί. Είναι ένα φοιτητικό μαγαζί, αλλά μαζεύει και πολύ μεγαλύτερο κόσμο, το οποίο έχει φοντί σοκολάτας. Πολύ παλιά είχα να ανεβάσει μια φωτογραφία. Κάθε φορά που πάμε στην Κρήτη θα το επισκεφτούμε, γιατί είναι υπέροχο. Έχει φοντί σοκολάτας και σου φέρνουν βάφλες, μπισκοτάκια, φρουτάκια, τα πάντα για να βουτήξεις και έχει και γεύσεις. Και πραγματικά είναι σοκόλαση. Αυτά. Αυτά είχα να σας πω, αυτά είχα να σας μιλήσω για αγαπημένα του μήνα.
Έξω ευτυχώς σήμερα έχει ηλιακάδα. Σήμερα που γυρνάω το βίντεο είναι Κυριακή. Είναι η μόνη μέρα που θα μπορώ να γυρίζω βίντεο από εδώ και πέρα. Γιατί αρχές τώρα του Φεβρουαρίου ξεκίνησα και να δουλεύω. Οπότε κατάφερα και έχω επιτύχει ένας από τους στόχους του 16 που ήταν να βρω δουλειά. Οπότε δουλεύω κάθε μέρα, δουλεύω και Σάββατο. Οπότε μόνο Κυριακή θα μπορώ να γυρνάω βίντεο για να τα βλέπετε εσείς την εβδομάδα. Αυτά. Πολλά πολλά φιλιά, περιμένω νέα, περιμένω αγαπημένα, περιμένω να μου πείτε αν έχετε δει την ταινία ή αν τη δείτε. Περιμένω γενικά πολλά άλλα πράγματα να πούμε στα σχόλια. Σας χαιρετώ, πολλά πολλά φιλιά. Μουα. Γεια σας!